η προσπάθεια εκείνων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις επιτέλους να ξαναρχίσει ένας γόνιμος διάλογος. Να συζητήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως παραδείγματος χάρη η Ναύτεξ, που επιβλύνει κάθε μέρα η Τουρκία. Να συζητήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως ο εορτασμός της 20ης Ιουλίου που εισέβαλαν στην Κύπρο ή της 15ης του Νιόβρη του 1983. Θα πρέπει επιτέλους να εκτιμηθεί ο τρόπος διαχείρισης της κρίσεως από πλευράς μας. Με ψυχραιμία, με σύνεση, με κατανόηση. Αλλά την ίδια ώρα, όπως έχω πει και στον Τούρκο Κύπριο, γιατί θα πρέπει και ο ίδιος να συνειδητοποιήσει ότι ανάλογες ευαισθησίες και πιο έντονες έχουν αυτοί που υπήρξαν κατά την δική του ομολογία θύματα της τουρκικής εισβολής.